Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που όλοι έχουμε δει από τις ταινίες της, όλοι έχουμε δει την συγκλονιστική αφήγηση και ερμηνεία της. Ήθελα να τη φωνάζουν Κατερίνη. Μιλάω για την Κατερίνα Γόγου και όχι Κατερίνη. Έτσι υπέγραφε τα ποίηματά της. Βλέπω τον Βασίλη Γρηγορόπουλο, ο οποίος του αρέσει, είναι φαν. Και θέλει να πει δύο λόγια, γιατί μιλάω και μιλάει, ξέρεις. Είναι σαν τέλημα. Δεν είναι από τους ανθρώπους πρώτα απ' όλα που έχει φαν. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι... Θαυμάζεις και κακώς είπα φαν, αλλά θαυμάζεις την Κατερίνα. Πέρα από το κινηματογράφο και τις ταινίες και το έτσι λαφρό κοριτσάκι που έπαιζε, ήταν ένα πάρα πολύ βαθιά σκεπτόμενο άτομο. Το ξέρει η Κλεοπάτρα, έχει κάνει ανάλογη έρευνα και ανάλογο αφιέρωμα και στο Κουσκούς. Ένα συγκλονιστικό αφιέρωμα. Και μια απίστευτη ποιήτρια. Είναι απίστευτος ο τρόπος που επέλεξε να φύγει. Είναι απίστευτος ο τρόπος που επέλεξε να ζήσει. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι η ζωή της. Ναι, όλη η ζωή της ήταν έτσι λίγο, θα έλεγα, μποέμ. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ήταν επαναστάτρια. Φοβερά. Φοβερά. Ήταν επαναστάτρια. Πάνω κάτω, πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Έτσι ήταν όλη η ζωή της Κατερίνας Γόγου. Πάνω κάτω, σε ένα μονοπάτι, σε ένα δρόμο. Δεν βρήκε ποτέ το δρόμο της η Κατερίνα Γόγου. Η Κατερίνα Γόγου έπρεπε να φτάσει πολύ ψηλά. Μπορεί να της έλειπε μπόι, αλλά έχει τέτοια δύναμη μέσα της. Όσοι λένε ότι δεν τη βοήθησε κανείς την Κατερίνα Γόγου, ήταν αβοήθητη. Η Κατερίνα είχε δικούς της νόμους. Κατερίνα, ό,τι ήθελε το έπαιρνε για να μην τους αρπάξουν. Όπως της γουστάριζε, ζούσε. Έτσι ακριβώς. Α, ήρθες, πώς πέρασες, πήγατε στην Τζινετζιτά, είδα τις ηθοποιούς. Αυτός λέγεται Μίλητος, είναι μπασκετμπολίστας. Λίγωσε, μηχανήκτωσε και σκέπασε με. Το ανέμελο κορίτσι του Σελιλόιντ υπήρξε μια ιδιαίτερη περσόνα στον χώρο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Τη γνωρίσαμε ως το αγοροκόριτσο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου για να κυκλοφορήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το πρώτο της βιβλίο. Αποτραβήχθηκε, δεν αποτραβήχθηκε αυτή. Άλλαξαν τα πράγματα. Δεν ήταν πια η Εζενή που θα μπορούσε να βγει, νομίζω, που θα μπορούσε να βγει να κάνει την νεαρή που την πόησα. Η ευαισθησία της την έφερε πίσω την Κατερίνα. Εμένα με αγάπησε τρομερά η Κατερίνα Γόγου. Δεν μου έχει γράψει αγαπώ ποτέ. Ένα και ένα ίσο δύο, τρία, μηδέν στο αυτό γιατί βγαίνει το άθροισμα. Δηλαδή πράγματα, λες τι λέει, και όταν τα διάβαζες και τα ερευνούσες λιγάκι είχαν σχέση. Η Κατερίνα, ή καλύτερα η Κατερίνα, όπως υπέγραφε και στα ποίηματά της, ήταν ασυμβίβαστη. Η Κατερίνα φώναζε, η Κατερίνα έβριζε, η Κατερίνα ούρλιαζε. Αυθεντική όπως ο πόνος, απόλυτη όπως το αδιέξοδο. Πιο πολλοί μιλούν για εκείνη τα ποίηματά της, γεμάτα πόνο, οργή, πάθος και απέραντη ευαισθησία. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουν στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, Τα τελευταία χρόνια έχανε συνέχεια την τσάντα της. Δηλαδή, σε διάφορα μέρη που πήγαινε, καθόταν αυτά, την άφηνε. Με τα λεφτά της μέσα, το διαβατήριο, την ταυτότητα, όλα. Και τότε όταν το είχε προτοπεί, μου είχε φανεί κακό σημάδι αυτό. Και ήτανε. Κατερίνα Γόγου έζησε τα τελευταία χρόνια της μέσα στην απομόνωση. Ελάχιστοι φίλοι δίπλα της, όπως ο Νικόλας Άσημος και ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ καλά. Είχε οικονομικές δυνατότητες να δίνει, να έχει φίλους. Υπήρχε δηλαδή κάθε μέρα στο σπίτι μας υπήρχε κόσμος, υπήρχαν παιδιά, νέοι, πράγμα που της άρεσε πάρα πολύ. Και ξαφνικά όταν άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, η Κατερίνα δεν είχε πια, αρχίσαμε να μένουμε μόνοι μας. Και αυτό ήταν πολύ αισθητό, μέχρι που πια δεν υπήρχε κανείς. Η Κατερίνα ήταν παιδί και
κάποια στιγμή αυτό το παιδί τρώγοντας φαλιάρες συνέχεια άρχισε να απογοητεύεται με το ότι τα όνειρά της δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα, γιατί δεν είναι πραγματοποιήσιμα. Ακού. Μιλάει η θάλασσα. Ξέρεις τι λέει. Ελευθερία λέει. Στις 3 Οκτωβρίου του 1993 η Κατερίνα Γόγου πέθανε σε ηλικία 53 χρόνων σε μια μεγάλη μοναξιά, επιλέγοντας να έχει ένα rock and roll τέλος. Τον τελευταίο χρόνο ήταν κάτι που ένιωθε και η ίδια. Είχε κλείσει ο κύκλος της. Είχε ολοκληρωθεί, δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Μου το έλεγε. Τις τελευταίες μέρες πώς εξαφανίστηκε? Γύρισε στο σπίτι που μεγάλωσε. Της γιαγιάς μου το σπίτι, ένα παλιό σπίτι στο μεταξουργείο. Εμένα μου φάνηκαν όλα σαν να είχαν στηθεί από την ίδια. Σαν να τα έχει σκεφτεί όλα. Είχες ανησυχήσει τις τρεις αυτές μέρες που είπε? Ναι, είχα μπει σε ένα ταξί και άκουγα ένα τραγούδι από τους Κατσιμίχες. Και γύρισα και είπα στο φίλο μου τον Κυριάκο ότι κάτι γίνεται με την Κατερινούλα και δάκρυσα, συνέστητα. Και μου είπε, θα πάμε αύριο να τη δούμε. Ναι, θα πάμε, ξέρω, να τη δούμε. Μόνο που δεν την είδα. Στην κηδεία της, οι πιο ατέριαστοι άνθρωποι. Κομμάτια μια ζωή στο θέατρο και το σινεμά. Την ποιήση και τους δρόμους. Ξέρεις τι σκεφτόμουν στην κηδεία της? Ότι αν μπορούσε να μου μιλήσει, θα μου έλεγε, τι κλαίς, βρε μικρό αστούλα. Η Κατερίνα Γόγου έχει μείνει στο μυαλό όλων μας ως η αιώνια έφηβη. Η οργισμένη, η πιο σπαρακτικά ραγισμένη φωνή της γενιάς της. Μια ποιήτρια που έγραφε για να μην εκραγεί, που είχε κάνει τον πόνο και το παράπονο στίχους. Πάει. Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε. Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι που δεν έζησα. Και ούτε που θα σε ξαναδώ. Συγκλονιστικό. Η Δέσποινα Κοστορίζου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στην Αδερφός. Εξαιρετικό. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και η κυρία Λαζαρίδου και η κυρία Καραγιάννη αλλά και η κόρη της Κατερίνας Γόγου. Και ο κύριος Τζαντάκος. Ναι. Απλά ήταν αποσπάσματα από την εκπομπή. Είναι αρχαιακό υλικό του Αντένα, από την εκπομπή της κυρίας Εμίνας Διγενή. Το Made in Greece, αν βέβαια, το πούμε έτσι. Βέβαια. Μας βοήθησε πολύ. Είχε κάνει μια ολόκληρη εκπομπή η κυρία Διγενή πριν από πολλά χρόνια, βέβαια. Την οποία πήραμε από το αρχαίο του Αντένα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω για την Κατερίνα είναι ότι ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός. Καταπληκτική, και όσοι ηθοποιοί έχουν. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία ή την τύχη να παίξω μαζί της ποτέ. Όσοι έχουν δουλέψει, μου έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και το σημαντικό και το δύσκολο που ενδεχομένως ο κόσμος δεν το ξέρει, πόσο δύσκολο είναι να βγεις και να κάνεις αυτά τα χαζοχαρούμενα κοριτσάκια που έκανε, όταν εσύ μέσα σου δεν είσαι έτσι. Πιστεύεις ότι συνέβη αυτό που είπε η Ελένη Ροδά, δηλαδή ότι λίγο ο κινηματογράφος στο θέατρο, επειδή την είχε συνηθίσει ως engineer, όπως το λέτε, την απέβαλε το θέατρο και ο κινηματογράφος? Παίζει και μια τέτοια πιθανότητα. Συμβαίνουν, ξέρεις, και μια φορά η παραγωγή όταν βλέπουν ότι ένα άτομο μεγαλώνει και δεν μπορεί να τους κάνει αυτό το πράγμα που το έχουν μάθει, αρχίζουν και το διαγράφουν και ψάχνουν να δουν κάτι νεότερο. Αλλά πιστεύω ότι η Κατερίνα στο θέατρο θα μπορούσε να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα τώρα πια. Πάντως ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία της. Κάπου είχα διαβάσει ότι δεν υπάρχει σκληρότερη μοναξιά από τη μοναξιά του ανθρώπου που δεν πάει με το ρεύμα. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς ζούσε. Πήγαινε πάντα κόντρα στο ρεύμα. Και κάπου στο Σπικάζ το είχαν πει, για να μην εκραγεί, έγραφε. Μπορεί να πήγε κάπου να ήταν και καλύτερα, κανείς δεν ξέρει. Ξέρεις, επειδή και εγώ είμαι γεννημένος και μεγαλωμένος στα Εξάρχεια και την έβλεπα την Κατερίνα πολλές φορές εκεί πέρα στην πλατεία, τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο επιθετική, θα έλεγα. Αλλά με το σύμπαν όμως. Εμένα με συγκλώνησε αυτό που είπε η κόρη της. Ότι θεωρούσε η Κατερίνα ότι είχε δώσει αυτά που είχε να δώσει, δεν είχε τίποτα άλλο, είχε κλείσει ο κύκλος. Ίσως γι' αυτό έβγαζε και μια επιθετική συμπεριφορά.
προς τους συναδέλφους ή φίλους.